Χρειάστηκε να περάσουν πέντε σχεδόν ώρε αλλεπάλληλων συνεδριάσεων, καταρχά για τον απολογισμό τη τρέχουσα προγραμματική περίοδου και στη συνέχεια για το σχεδιασμό τη νέα, για να έρθει στην επιφάνεια μια αιστεία αντιπαράθεση μεταξύ διαχειριστική αρχή και πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στην Επιτροπή Παρακολούθηση. Από εκείνε που σίγουρα θα απασχολήσουν και του δύο βαθμού τη αυτοδιοίκηση εν εκλογών. Η παρουσίαση που έγινε από στελέχη τη διαχειριστική και η οποία αφορούσε μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων. Αναφέρθηκε πω η περιφέρεια Υπήρου θα προχωρήσει στην υλοποίηση μια νέα χωρική επένδυση και μόνο στην οποία θα ενταχθούν κάποιε υποπεριοχέ. Με δεδομένο αφενό ότι στο πρόσφατο παρελθόν η περιφέρεια είχε αναφέρει ότι το εργαλείο των ΟΧΕ είναι εξαιρετικά χρήσιμο και ω τέτοιο θα επεκταθεί σε όλη την Ήπειρο για τη νέα προγραμματική περίοδο και αφεντέρου πω κάποιοι Δήμοι είχαν ήδη συνάψει συμβάσει και υλοποιούν μελέτε για νέε χωρικέ επενδύσει, η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αρχικά την παρέμβαση και στη συνέχεια την αντίδραση του Προέδρου τη ΠΕΔ κυρίου Ντακαλέτση και του Δημάρχου Αρτέων κυρίου Τσίρο Γιάννη αντίστοιχα. Επίσης πράξεις έτσι, που επιλέγησαν χωρίς την κατάλληλη συμμετοχή. Ο χωρικός φορέας καλείται να δώσει το καλό έχει πριν η διαχειριστική εντάξει ένα έργο στο πρόγραμμα ότι αυτή, αυτό το έργο συνάδει με τη στρατηγική του. Και βεβαίως τα έργα πρέπει να έχουν υποστεί την απαιτούμενη διαβούλευση και να είναι αποδεκτά από τις τοπικές κοινωνίες. Ε, ότι θέλουμε να διαμορφώσουμε ανθεκτικές περιοχές, ανθεκτικές πόλεις και βεβαίως θέλουμε και μια εστίαση των στρατηγικών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι πολύ πιο ορατά ε, από ό,τι ήταν την περίοδο 14-20. Αν άκουσα καλά, υπόθηκε ότι θα έχουμε μία ολοκληρωμένη χωρική επένδυση αυτή των ε, πέντε θεάτρων, και εκεί θα ενταχθούν και κάποιε άλλε. Αυτό ε, δεν το αντελήφθηκα. Και πολύ σημαντική είναι η όχι που έβαλε η Διαχειριστική Αρχή και η Περιφέρεια. Όμω έχουμε όχι του Αμβρακικού κόλπου, την οποία εμεί καλώ ή κακώ χτυπήσαμε την πόρτα του Υπουργείου. Και αυτή τη στιγμή, με τη ΜΟΔ, που μα βρήκε την πόρτα εκεί, συνεργαζόμαστε και υλοποιούμε μια όχι για τον Αυρακικό κόλπο, που έχει να κάνει και με δύο περιφέρειε και με έξι δήμου και σε άλλου νομούς. Έχουμε μια όχι για το Πρνάρι τέσσερι δήμοι στην Άρτα, η οποία χρηματοδοτείται από την Πέδη Πύρου ο σχεδιασμό. Και αυτή τη στιγμή, εμείς ψάχνουμε να δούμε το πορνάρι πώ το δούμε σαν ένα ολιστικό σύστημα, το οποίο πέρα από τα έργα υποδομή θα δημιουργήσει και ε, θέσει εργασία, θα δημιουργήσει ανάπτυξη, θα δημιουργήσει τουρισμό. Άρα, κακώ το βλέπουμε εμεί. Γιατί να είναι μονοσήμαντη αυτή η αγωνία των τέσσερων δημάρχων τη Υπήρου, που αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε ολιστικά για την όχη του Πουρναρίου, και να μην μπορούμε στο ελληνικό κράτο να βρούμε μια πόρτα ανοιχτή για να χρηματοδοτούν τέτοιε δράσει. Άρα. Τα λέμε και μεταξύ μας εγωγικά κορεδευόμαστε. Μας βάζετε να κάνουμε όχι και μετά δεν χρηματοδοτούνται. Η απάντηση δόθηκε από στελέχη τη διαχειριστική και συγκεκριμένα από τον κύριο Μπαλτογιάννη, που τόνισε πω η φιλοσοφία για την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των πέντε αρχαίων θεάτρων θα συνεχιστεί. Η ομάδα όμω των εμπειρογνωμόνων που εξέτασε το ζήτημα για τη νέα προγραμματική περίοδο κατέληξε στην επιλογή τριών υποβαθμισμένων περιοχών τη Υπήρου, οι οποίε θα ενταχθούν στη μία και μοναδική νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στη νέα προγραμματική περίοδο. Οι περιοχέ αυτέ είναι η Κόνιτσα, τα Τζουμέρκα και το Σούλι έγινε μια εμπειρογνωμοσύνη από την περιφέρεια για να αναδείξει ποιε είναι οι περιοχέ αυτέ οι οποίε θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, έτσι ώστε να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Θέλουμε καταρχήν να συνεχίσουμε τη λογική και τη φιλοσοφία τη ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των αρχαίων θεάτρων. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί. Και θέλαμε να δούμε ποιε άλλε περιοχέ μπορούμε να εντάξουμε σε αυτή τη φιλοσοφία. Πού κατέληξε αυτή η μελέτη. Κατέληξε στη, να συμπεριλάβουμε μέσα στη, στη, στην, στην όχη τις τρεις περιοχές οι οποίες είναι οι πιο υποβαθμισμένες αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Επίρου. Ποιε είναι οι περιοχές αυτές. Είναι η ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, η ευρύτερη περιοχή του Τζουμέρκου και η ευρύτερη περιοχή του Σουλίου. Προφανώ όλε οι περιοχέ, όλε οι πόλει, όλα τα σημεία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. Πλην όμω, όταν θέλουμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση, δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τα πάντα. Εάν συμπεριλάβουμε τα πάντα, δεν μιλάμε για ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, μιλάμε για ένα πρόγραμμα περιφερειακό. Δεν έχει κανένα νόημα να εστιαστούμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Και γιατί οι γιατί πόροι είναι πολύ συγκεκριμένοι και περιορισμένοι εάν βάζαμε όλες τις περιοχές της Υπήρου, πολύ με μεγάλη ευκολία θα, το, θα, μπορούσαμε να το κάνουμε. Και τι θα κάναμε, θα βάζαμε από ένα έργο, δύο έργα σε κάθε περιοχή. Άρα ερχόμαστε σε αυτό που είπαν πιο πριν οι συνάδελφοι, ότι τι θα είχαμε, μία λίστα έργων, μη συνδεδεμένα μεταξύ τους, τα οποία δεν οδηγούν σε έναν οριζόντιο χαρακτήρα. Αυτές οι τρεις περιοχές που επιλέχθηκαν ε, να μπουν στον αρχικό σχεδιασμό, προφανώς είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν, δεν σταματάει ποτέ, Μπορεί μετά από ένα-δύο χρόνια εφαρμογής ή προετοιμασίας και εφαρμογής να αναδεχτούν άλλα προβλήματα, να υπάρξει μια άλλη στόχευση. Μπορεί κάποια στιγμή να αλλάξουν οι, οι περιοχές αυτές.